Επιστροφή εδώ. Μιχάλη Τεζάρη είναι μαζί μα, διότι με την κωδική ονομασία Ιλουμινάτη, οι αρχέ εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην πλαστογραφία ταξιδιωτικών εγγράφων και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών. Μιχάλη. Λένε πλαστά διαβατήρια, δελτία σύλλογα, ακόμα και ταυτότητε νέου τύπου, κατασκεύαζαν έναντι, έναντι ανδρά αμοιβή. Δύο άτομα τα οποία στελήφθησαν από την ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία Ιλουμινάτη. Πρόκειται λοιπόν για έναν Παλαιστίνιο και έναν Σύρο, οι οποίοι βλέπετε εδώ, το εργαστήριο είχαν δημιουργήσει στον Κόλλοντο. Τα μέλη του κυκλώματο Λένε τι έκαναν. Πλαστογραφούσαν τα συγκεκριμένα έγγραφα που είδαμε και τα έδιναν κατά παραγγελία σε παράτυπου μετανάστε, οι οποίοι έβγαζαν στη συνέχεια εισιτήρια αεροπορικά και έφευγαν από τη χώρα μα, όχι προ την Ευρώπη, μόνο προ όλο τον κόσμο. Με τι ταρήφα τώρα. Η ταρήφα λοιπόν. Το κόστο για κάθε έγγραφο ξεκινούσε από τι 4.500 ευρώ και έφτανε τι 6.000 ευρώ. Να επισημάνουμε πω η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και με την Γιουροπολ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.